οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήν κατά Χριστόν Ιησούν διοχθήσονται. Από την Δευτέραν Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον, η Εκκλησία μας όρισε να αναγνώσκεται η σημερινή Αποστολική Περικοπή. Μέσα σε αυτήν την επιστολή την οποία ακούσαμε κρύβονται μεγάλα πνευματικά νοήματα. Στο πρώτο της μέρος η επιστολή ενστάζει δίκην δρόσου μέσα στην ψυχή του πιστού, όπως η δρόσος ποτίζει την γη και η ραγδαία βροχή δίδει άνθηση στην γη, δίδει και το μέρος το πρώτο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Των πόθων της υπομονής, να υπομένει δηλαδή ο άνθρωπος στη ζωή του. Στο δεύτερο μέρος η επιστολή του Αποστόλου Παύλου κλείνει εκείνη την αγάπη προς τα σαρετάς και οδηγεί τους πιστούς εις την τήρηση των αρετών του Χριστού. Και στο τελευταίο μέρος προσπαθεί η επιστολή του Αποστόλου Παύλου να οδηγήσει τους πιστούς εις των πόθων, εις την αγάπη προς την ανάγνωση των γραφών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πράγμα το οποίο εμείς αμελούμε πεισματοδός, άλλα θωροποιά αναγνώσματα είμαι θα έτοιμοι να αναγνώσκουμε, ημιμόνοντας γραφάς δεν θέλουμε να αναγνώσουμε. Πίστης εις την αρετήν, υπομονή εις τους διωγμούς και αγάπη εις την ανάγνωση των γραφών. Πόσα μεγάλα νοήματα έχει η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όταν έγραφε αυτήν δέσμιος με τας αλυσίδας εις τας φυλακάς που νέρωνος εις την Ρώμη και έγραφε εις τον αγαπημένο του μαθητήν των Τιμόθεων να είναι πιστός σε εκείνα τα οποία ήκουσε και διδάχθη παρά αυτού. Αδερφοί μου, είναι μεγάλο το χάρισμα το οποίο δίδει ο Θεός εις τους πιστούς να ακούν λόγων Θεού. Μεγάλη ευλογία. Διότι είπε ο Θεός, εάν λέει δεν ακούετε το λόγο μου και αν βλέπω εις τας καρδίας σας ότι δεν τηρείτε αυτά τα οποία ακούτε, τότε θα σας δώσω πείναν φοβεράν. Θα επιτρέψω, λέγει, να έρθει πείνα επάνω σας, η οποία πείνα δεν είναι
η υλική τροφή. Αλλά ερμηνεύει ο ίδιος ο Θεός και λέγει ότι η πείνα την οποία θα λάβετε από εμέ ως τιμωρία, λέγει, είναι του μη ακούσε λόγων Θεού. Αυτό το φοβερό, το μεγάλο, το οποίο αναφέρει ο Κύριος μας, πρέπει να το εκτιμήσουμε ιδιαίτερως. Διότι ακούοντας το Λόγο του Θεού και τηρούντες Αυτόν, τότε ο Πανάγαθος Θεός μας ετοιμάζει την Βασιλεία του, την Επουράνιον. Εμείς ελάβουμε από την επιστολή του Απαστόλου Παύλου σήμερον εκείνον το οποίο εφαρμόζεται στην ζωή μας. Οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήν κατά Χριστόν Ιησούν διωχθήσονται. Θα διωχθούν, λέγει. Αυτή είναι η προφητεία την οποία είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είπεν ο Χριστός μας, προπάντων δε τούτων, επιβαλούσιν εφημάς τα σχήρας αυτών και οδηγήσωσιν ημάς εις φυλακάς και συναγωγάς. Και οδηγήσω συλλέγει με τα ταύτα επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου. Η προφητεία αυτή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επραγματοποιήθη και πραγματοποιείται και θα πραγματοποιείται και εις το μέλλον έως της συντελείας του αιώνος τούτου. Εκείνοι οι οποίοι, λέγει, θα με ακολουθήσουν θα ειδούν κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως. Ή εμέ διώξαν, λέγει, και ημάς διώξουσιν. Εάν με διώξαν εμένα, λέγει, θα σας διώξουν για εσάς. Ποιος δυνατεί να αρνηθεί ότι ο Κύριος μας υπέστη διωγμούς? Δεν έλαβαν στην Ναζαρέτ πέτρες για να τον λιθοβολήσουν? Δεν τον εδίωξαν από τόπου εις τόπον? Δεν τον ευλασφήμισαν? Δεν τον ύβρισαν? Και τέλος, δεν υπέστη διημάς φοβερά μαρτύρια έως ότου εσταυρωμένος επάνω εις των σταυρών έλεγε με παράπονο: διψώ. Ποιος από εμάς έδωκε μία σταγόνα ύδατος εις το στόμα του διψασμένου Κυρίου μας τη στιγμή εκείνη κατά την οποία έλεγε διψώ? Ποια παρηγορία έδωκε έκαστος εξ ημών την ώρα που προσήφια το εις τον κήπο της Γεσθημανή και έτρεχεν από το πρόσωπό του ο υδρός ως στρόμβι αίματος? Ποιος ακολούθησε τον Χριστόν τη στιγμή που εσήκωνε τον βαρύ σταυρόν και έπιπτεν και σηκώνε τον για να φέρει εις πέρας το κόσμο σωτήριον έργον του?
ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν, ή τον λόγον μου ετήρησαν και τον ημέτερον τηρήσουσιν. Εάν ετήρησαν τα λόγια μου, λέγει, θα τηρήσουν και τα λόγια τα ειδικά σας, τα οποία θα λέγετε εις αυτούς. Ετηρήσαμε τον λόγο του Θεού μας, ηκούσαμε τον λόγο του Θεού μας, άλλους λόγους ακούμε, πλην όμως το λόγο του Θεού δεν θέλουμε να ακούσουμε. Και αν κηρύξετε το λόγο μου, λέγει, και αναγγείλατε στον κόσμο την αλήθεια, τότε, λέγει, θα σας διώξουν. Η αλήθεια είναι εκείνη η οποία εγείρει τον εγωισμό του ανθρώπου και δημιουργεί έχθραν. Δι' αυτό ο Κύριος μας λέγει, προσέχετε, λέγει, μη ελέγχετε κακούς ή να μη μισήσωσή σας. Μην τους ελέγχετε, λέγει, όταν τους διακατέχει η κακία και το δηλητήριο του φθόνου, διότι θα σας μισήσουν, λέγει, θα γίνετε μισητοί και το τέλος είναι να στερήσω από αυτούς το λόγο μου των θεϊκών. Και όταν σας μισήσουν, λέγει, επιβαλούσεν εφημάς τα σχήρας αυτών. Θα σας συλλάβουν, λέγει. Θα κακοποιήσουν. Θα σας γεμίσουν με πληγάς. Θα σας οδηγήσουν συναγωγάς και φυλακάς. Επί βασιλείς και ηγεμόνας. Ένε και εν το ονόματός μου. Πρώτος ο Χριστός μας ως ο πρώτος των πρώτων εδέχθη πάντα τα οποία ακριβώς είπε ο ίδιος ως προφητείαν και υπέστησαν μετά τα αυτά οι μαθηταί και οι οπαδοί του έως αυτής της στιγμής. Και έχουμε παραδείγματα τόσα πολλά, διότι καθεκάς την ημέρα, εάν αναγινώσκαμε το συνεξάριον εκάστου τιμωμένου Αγίου, θα ευλέπαμε τι μαρτύρια υπέστησαν οι οπαδοί του Χριστού μας, οι Άγιοι οι οποίοι ευρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν αναγινώσκομαι ούτε τα γραφάς, ούτε το όνομα του Χριστού, δια τούτο με παράπονον, λέγει η Εκκλησία μας. Ο νόμος εισθένησε, λέγει, αργεί το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού, λέγει, δεν έχει καμία αξία σήμερα. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού, λέγει η Εκκλησία μας, είναι αργό. Δηλαδή δεν εκτιμάται ούτε τηρείται από τον κόσμο. Οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήσωσιν κατά Χριστόν Ιησούν. Έχει πολλούς οι οποίοι ζουν και δεν ποιούν κανένα κακό. Δεν ενοχλούν κανένα. Πλην όμως δεν ζουν κατά Χριστόν Ιησούν. Δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν έχουν σχέση με την προσευχή και την νηστεία, δεν έχουν σχέση με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Εκείνοι οι οποίοι, λέγει, θα ζήσουν κατά Χριστόν Ιησούν, αυτοί θα διωχθούν και θα υποστούν τα βάσανα.
μέγιστον παράδειγμα των τελευταίων ημερών ημών, δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνον ο Άγιος Νεκτάριος. Εάν ρίξουμε ένα βλέμμα στη ζωή του, θα ειδούμε πόσον εδιώχθη, διότι αγάπησε τον Χριστόν. Πόσον εσυκοφαντήθη, διότι αγάπησε τον Χριστόν. Πόσον διεσύρθη το όνομά του, διότι αγάπησε τον Χριστόν. Και έτσι τηρείται η προφητεία του Κυρίου μας εις τους εκλεκτούς του Θεού. Και όμως αυτός ο διασυρθής Άγιος, αυτός ο οποίος εσυκοφαντήθη τόσο πολύ, ούτως ώστε έριξαν επάνω του όλον το πτύελον του φθόνου και της κακίας, αυτόν τον Άγιον σήμερον τρέχουν για να πέσουν στα πόδια του, να τον παρακαλέσουν να τους ελεήσει και να μεσητεύσει στον Θεόν δι' αυτούς. Οι θέλοντες ευσεβώς ζήν κατά Χριστόν Ιησούν διοχθήσονται. Ευεργέται εις την κοινωνία, ευεργέται εις την Εκκλησία, ευεργέται εις το καλό του κόσμου, όσοι εκήρυξαν δια του παραδείγματος των Θεών, αυτοί εδιώχθησαν. Τούτο λέγει σήμερον ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο. Ενθυμίσου, λέγει, στην Αντιόχεια, εις την Λύστραν, εις το Ικόνιον, οποίους διωγμούς υπέστην. Πόσους διωγμούς υπέστη ο Απόστολος Παύλος? Τόσους πολλούς, ούτως ώστε ήγγισε εμπλιστάκησης των θάνατων. Και όμως, λέγει, ο Κύριος με ελύτρωσεν από αυτούς τους διωγμούς των κακών ανθρώπων. Και εμείς, αδερφοί μου, αυτήν τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας διωγμούς, διασυρμούς, συκοφαντίες. Εκείνον όμως το οποίο υπάρχει είναι ένα πράγμα. Ο χρυσός όπου και αν πέσει, χρυσός είναι. Το χρυσάφι όσον και αν λασποθεί, όσον και αν μαγαριστεί, εκείνο χρυσός είναι. Και των περισσότερων διωγμών θα τον υποστούν εκείνοι οι οποίοι θυσιάζονται δια την αγάπη του κόσμου. Εκείνοι οι οποίοι δίδουν τον εαυτόν τους θυσίαν δια την αγάπη των τέχνων του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι ευεργετούν, αυτοί διώχονται. Ο Κέσσερας, ο Αυτοκράτορ ή το Άτεκνος, έλαβε ένα παιδί για να το υιοθετήσει και το ονόμασε Βρούτον. Ο κόσμος όμως ο αχάριστος επίησε ανταρσίαν εναντίον του Κέσσαρος, να τον συλλάβουν, να τον φωνεύσουν, να ανατρέψουν την αυτοκρατορία του. Εισήλθον στο παλάτι και όρμησαν εναντίον του, και εκείνη τη στιγμή κατά την οποία οι φωνείς ήσαν έτοιμοι να το φωνεύσουν, σήκωσε την χλαμίδα την οποία έφερε την βασιλική και σκέπασε τους οφθαλμούς του. Γιατί, δια ποιο λόγο? Όταν είδε όλους εκείνους τους εχθρούς, είδε πρώτον ποιον? Τον ιόν του τον Βρούτον. Και άνοιξε το στόμα του με παράπονο και λέει: «Και εσύ τέχνον Βρούτε, τι έκανα για σένα? Και εσύ τι έκανες για μένα?
έρχεσαι να με φανεύσεις. Ναι, αδερφοί μου, όσοι ποιούν το καλόν σήμερον, όλοι διώκονται. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να εισακούσει την προσευχή ημών, την οποία αναπέμπει η Εκκλησία πάντοτε. Κύριε, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου. Φύλατε μας από την συκοφαντία των φθονερών ανθρώπων. Αυτόν του στόματος των οποίων εξέρχεται το δηλητήριο του φθόνου. Φθόνος, φθόνος, φθόνος. Αυτά βασιλεύουν σήμερον. Και αυτά είναι εκείνα τα οποία οδηγούν τα παιδιά του Θεού εις πόνους και λύπες, εις απογνώσεις και απελπισίες πλιστάκης, όταν λέγουν «Και εσύ τεχνοβρούτε, για σέναν όπου έδωσα τόσα και έγινα θυσία, και εσύ έρχεσαι να με φωνεύσεις». Λύτρωσε μας, Κύριε, από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξουμε τα σεντολά σου. Και αξίωσε μας εις τον κόσμο τούτον να έχουμε υπομονή, να τηρούμε τα σαρετά σου και να αναγνώσκουμε τα σγραφάς δια να παρηγορούμεθα. Και αξίωσε μας και εις την επουράνιον σου βασιλεία. Αμήν.